Σταύρο, κοίταξε να δεις. Εσύ λες για δύο, εγώ θα σου πω τέσσερα έργα που κάναμε. Το πρώτο ήταν η επέκταση, η ολοκλήρωση της Νέας Παραλίας, το οποίο ήταν ένα έργο το οποίο ξεκινήσε από Παπαγεωργόπουλου. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν, αν θυμάμαι καλά, 1800 τόσα μέτρα, κράτησε 4,5 χρόνια και προχωρούσε με τους ρυθμούς, προχωρούσε με τις λαμαρίνες, με τα αυτά, με τα εκείνα. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ήταν παραπάνω από 3,5 χιλιόμετρα, έγινε σε ρυθμούς σχεδόν ανίκουστους για το ελληνικό δημόσιο, τέλειωσε σε 2,5 χρόνια, ολοκληρώθηκε μέσα σε 2,5 χρόνια, σε μια περίοδο η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γιατί παραλάβαμε μια καινούργια διοίκηση, υπήρχε μια αμηχανία μέσα στο όλο το σύστημα το δημοτικό που άλλαξε ο Δήμαρχος και τι θα μας κάνει και τι θα μας δείξει, λες και θα τρώμε ανθρώπους, ας πούμε. Αυτό ήταν το έργο, μεγάλο έργο και το χαίρεται ο κόσμος. Και επαναλαμβάνω ότι εγώ είχα αντίρρηση για αυτού του είδους το έργο, για τον απλούστατο λόγο το ότι είναι ακριβό έργο και επιπλέον δεν αφήνει καμία απολύτως πρόβλημα στη θάλασσα. Αλλά έγινε και αυτό, όπως έγινε και το Δημαρχείο. Έγινε. Δεν θα τα πετάξουμε, δεν θα τα ακυρώσουμε. Θα τα κοιτάξουμε αυτό που έχουμε να το χαρούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Το δεύτερο πακέτο είναι, κάναμε 40 πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και σε ευρύτερες περιοχές της πόλης. Αυτό ήταν ένα δείγμα γραφής το πώς και τι μπορούμε να κάνουμε και υπενθυμίζω με τα οικονομικά που έχουμε, Σταύρο. Διότι υπενθυμίζω ότι είχαμε 60% κάτω της ΣΑΤΑ και της ΚΑΠ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ποσό, και κάναμε αυτά που κάναμε εξιδίων πόρων περίπου. Και το τρίτο είναι, κάναμε, έχουμε σε εξέλιξη προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως, 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα από αυτά είναι η καθαριότητα, όπου έρχονται 150 καινούργια αυτοκίνητα, ολοκένουργια αυτοκίνητα τα οποία πάσης φύσεως, μικρά, μεγάλα κλπ, που θα μπουν στην καθαριότητα. Και επιπλέον το έχεις υπογράψει και εσύ αυτό. Το ξέρεις, νομίζω ότι εσύ πέρασε από τα χέρια σου. Ή ο Φράγκο Μαχαλάς, που είναι μια ιστορία, ένα ολόκληρο τετράγωνο, το ξέρεις αυτό. Αφήσαμε λίγο παραπάνω τον κύριο Μητάρη να απαντήσει, γιατί το ερώτημα ήταν από τον κύριο Καλαφάτη, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Να κάνει πρώτα ένα σχόλιο ο κύριος Καλαφάτης πάνω σε αυτό και μετά να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος και να θέσει μετά με τη σειρά του και το ερώτημα που θέλει στον κύριο Καλαφάτη. Έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό? Από τα συγκεκριμένα έργα που δρομολογήθηκαν επί Δημαρχίας του κύριου Μπουτάρη, εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν στα 3,5 χρόνια, δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το σχόλιο δικό μου. Πώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμοι, πώς δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει.